ρωτούσα έτσι με την ελπίδα ότι εντάξει, πρώτη φορά ένιωθα τέτοιο πράγμα. Λέω, θα τη βγάλω. Ήταν προς το τέλος της παράστασης. Μάλιστα. Γιατί και πλέον δυστυχώς προχώρησαν τα πράγματα και φοβήθηκα και σταμάτησα. Λέω, παρά να προχωρήσω και να πέσω, διότι ένιωθα ότι μου διέσω όλο μου το σώμα και τα χέρια μου έτσι κάπως σαν την παράλυση στα χέρια ένιωσα. Και φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή. Φοβήθηκα, μιλάμε, είναι 5 λεπτά πριν την παράσταση και είπα, δεν είμαι καλά, βοηθήστε με. Αλλά φαίνεται πως και το κοινό νόμιζε ότι είναι μέσα στο έργο. Πολύ λογικό, μιλούσα γιατί τους... πρώτη φορά συμβαίνει. Νομίζω ότι πρώτη φορά συμβαίνει κάτι. Ύστερα όταν μιλούσαμε και με τους συναδέλφους, που έτσι με το σόφο που μιλούσαμε, ότι με είδε ότι έτριβα τα χέρια μου, έτσι, που ένιωθα το μούδιασμα και έτριβα τα χέρια μου. Αλλά μου λέει και ο ίδιος ήταν τόσο μέσα στο ρόλο και τέριασε με το ρόλο, λέει. Και σκέφτηκα ότι πρόσθεσες κάτι. Εντάξει, ευτυχώς. Και σταμάτησες την παράσταση. Πραγματικά φοβήθηκα εκείνη την ώρα, σταμάτησα και τους είπα δεν είναι στο έργο. Πραγματικά δεν νιώθω καλά και ευτυχώς με αγκάλιασαν οι συνάδελφοι, με βοήθησαν, έτσι έτριψαν και τα χέρια μου και όντως έτσι ένιωσα πολύ καλύτερα. Εντάξει, πήγα ύστερα. Τι ήταν τελικά, Μόνικα μου, τι ήταν τελικά. Υπερκόπος, που κάπου έτσι εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο. Ευτυχώς χτες το βράδυ είχα παράσταση και είμαι πολύ χαρούμενη, όλα πήγαν καλά, διότι υπήρχε ο φόβος μέσα μου πλέον ψυχολογικά, μήπως και ξαναγίνει κάτι. Ναι, σου έχει μείνει φοβία. Αλλά δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά. Εντάξει, τώρα είμαι στην διαδικασία να κάνω λίγες αναλύσεις, λίγα πράγματα, λίγο να το ψάξω, να δυναμώσω και να δυναμώσω λίγο τον οργανισμό. Όντως είχα υπερκόπωση, είχα έτσι αρκετή κούραση και ψυχική και σωματική. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα πουθενά, σε όλα τα επίπεδα. Αλλά εντάξει, σας ευχαριστώ έτσι. Είσαι πάρα πολύ πιεσμένη και με την παιδική παράσταση, αλλά και με την παράσταση τη θεατρική. Είναι όλα. Απλά είναι έτσι. Ήταν ένας συνδυασμός. Ήταν την προηγούμενη μέρα είχαμε ανεβάσει για πρώτη φορά εκείνη τη βουλγάρικη παράσταση που σας είπα που θα μιλήσω. Ναι, στα βουλγάρικα. Ήταν και αυτό έτσι ένας συνδυασμός, πολύ συναισθηματική φόρτιση και κάπου βγήκε. Ελπίζω να μην ξαναγίνει. Εύχομαι, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό το πράγμα να αναγκαστείς να διακόψεις την παράσταση. Το διαβάσαμε, αλλά θέλαμε να μας τα πεις εσύ και να καθησυχάσουμε και τον κόσμο, γιατί μπορεί να σπείρουμε λίγο και αυτό το άγχος με το τι πρόκειται, τι γίνεται με την υγεία σου. Και θέλαμε να ξεκαθαρίσεις εσύ ίδια τη θέση σου. Εντάξει, ο καθένας περνάει. Ελπίζω πως δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, θα κάνω ένα check-up, εντάξει, έχω χαμηλό σίδερο, ξέρει, τα γνωστά από ο καθένας άνθρωπος θα έχει. Βεβαίως, να προσέξεις αλλά, τον εαυτό σου. Αλλά είναι μια στιγμή που να μου δώσει, που με έκανε να κοιτάξω πάλι λίγο τη Μόνικα, διότι η Μόνικα πάντα μένει τελευταία σε όλα τα πράγματα. Να αλλά προσέξεις είμαι, τον εαυτό σου. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, είμαι καλά και μακάλι όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά και... Έτσι. Απλά αυτό, να μην είναι, είναι ένα καμπανάκι, Μόνικα μου, για καμπανάκι. Να προσέχεις περισσότερο και να ξεκουράζεσαι και λίγο. Έτσι. Εντάξει. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Βεβαίως πρέπει να αλλάξει λιγάκι, γιατί... Πρέπει, σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Βλέπουμε τα σημάδια όντως, που δεν αντέχει ο οργανισμός μας. Ναι, πρέπει να κοιτάξω λίγο πιο πολύ τη Μόνικα. Αφήνω έτσι όλους τους άλλους να κοιτάζω και η Μόνικα μένει τελευταία και... Πρέπει να την κοιτάξω. Βεβαίως να την κοιτάξεις. Ναι. Να την κοιτάξεις και όλα καλά να πάνε καλή ανάρρωση, να σου ευχηθούμε περαστικά. Ναι. Και εγώ σας προσκαλώ την Πέμπτη να έρθείτε στην αναισθησία μας στη Λευκοσία, που παίζουμε στο Σατυρικό Θέατρο. Είναι η τελευταία μας παράσταση και θα χαρώ πάρα πολύ να έρθείτε. Είναι Λευκοσία. Εσύ να γίνεις καλά. Την Πέμπτη, ναι. Να γίνεις καλά και εμείς θα έρθουμε σίγουρα σε κάποια φάση την Πέμπτη στις... Την Πέμπτη τώρα είναι 18, νομίζω πέφτει, ναι. Ναι, στις... Στο Σατυρικό Θέατρο, Λευκοσία, παίζουμε την αναισθησία μας, τελευταία παράσταση. Τι ώρα είπαμε, Μονικά μου? 8.30. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα είμαι δυνατή, δεν θα μου συμβεί τίποτα. Να είσαι δυνατή και να ξεκουραστείς. Με την αγάπη σας πάντα, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ και καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε, Μόνικα μου. Γεια σου. Γεια.